Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί κάτοικοι της Καλλιθέας, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το Δήμο Καλλιθέας και τον Δήμαρχό σας, τον κύριο Δημήτρη Κάρναβο. Είσαστε πάρα πολύ πραγματικά και μπράβο σας, γιατί δίνετε τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή αυτών των ανθρώπων που έχουν πολλά να σας πούν απόψε. Και ποιοι είναι αυτοί? Θα ξεκινήσουμε με το καλωσόρισμα και την παρουσίαση των ομιλητών. Ξεκινάμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Κάρναβο. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Κοντά μας είναι χειροκρότημα στον κύριο Δήμαρχο, βέβαια. Κοντά μας είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Δημήτρης Αναγνωστάκης. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο, η κυρία Χριστίνα Ζαραφωνίτου. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ο επιτελάρχης του Αρχηγείου της Αστυνομίας, ο αντιστράτηγος, ο κύριος Εμμανουήλ Κατριαδάκης. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Και βεβαίως ο διοικητής της Καλλιθέας, ο κύριος Νικόλαος Γιαννόπουλος. Ένα χειροκρότημα όχι μόνο για τον κύριο διοικητή, αλλά για όλα τα παλικάρια που είναι αυτοί οι αστυνομικοί της δικής σας γειτονιάς. Μπράβο σας. Από καρδιάς, μπράβο σας και όχι τυπικά. Θα ήθελα να σας πω και ποιοι παρευρίσκονται επίσης σήμερα κοντά μας. Είναι ο Γενικός Επιθεωρητής, με συγχωρείτε, της Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, ο κύριος Αντιστράτηγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μιχερίνας. Καλησπέρα σας. Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος, ο κύριος Διαμαντόπουλος Ιωάννης. Καλησπέρα σας. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, ταξίαρχος, ο κύριος Παπουτσάκης, ο Γιώργος. Ο οποίος δεν είναι κοντά μας και τον εκπροσωπεί ο ταξίαρχος, ο κύριος Καρακατσούλης, ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα σας. Αυτοί θα μας μιλήσουν απόψε. Η γειτονιά υπήρξε ανέκαθεν ένας ιδιαίτερος κοινωνικός χώρος, μέσα στον οποίο αναπτυσσόταν και αναπτύσσεται η κοινωνικότητα του ανθρώπου, οι ανθρώπινες σχέσεις, η παιδική φιλία, οι οικογενειακές σχέσεις, η αλληλεγγύη, ο έρωτας. Αυτή είναι η ίδια η ζωή. Οι έντονες παιδικές μας αναμνήσεις έχουν την πηγή τους στη γειτονιά του καθένα μας, όπως και τη γειτονιά της Καλλιθέας. Η γειτονιά παραμένει πάντα ένα ζωντανό κοινωνικό κύτταρο που μας επηρεάζει και συναισθηματικά, αλλά και κοινωνικά. Ο αστυνομικός της γειτονιάς δεν είναι κατά ανάγκη η επιβολή του νόμου, αλλά μπορεί να είναι η συνείδηση του νόμου. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ο μπαμπούλας για κανέναν, αλλά ο άνθρωπος της καλημέρας, που η παρουσία του μπορεί να εμπεδώσει το συνέστημα και το αίσθημα της ασφάλειας, χωρίς απαραίτητα να εκπέμπει φόβο. Η σχέση του αστυνόμου της γειτονιάς με την ίδια τη γειτονιά δεν πρέπει να είναι σχέση ισχυρού προς αδύναμου. Και φαντάζομαι σε αυτό θα συμφωνείτε όλοι. Αλλά θα πρέπει να είναι μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού, συνεργασίας, συνεννόησης, που υπηρετεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης που απαραίτητα πρέπει να καλλιεργείται για να προστατεύει τη σχέση αυτή από νομικές και κοινωνικές αποκλίσεις. Φίλες και φίλοι, ζούμε σε μια εποχή κοινωνικής και προσωπικής απομόνωσης. Προϊόν αυτής της απομόνωσης είναι ο εγωκεντρισμός, ο αυτισμός εντός εισαγωγικών του καθένα μας, που θεωρεί ότι όλα πρέπει να κινούνται γύρω από τον εαυτό μας. Η πολιτεία και οι θεσμοί της αυτοδιοίκησης, εσείς δηλαδή όλοι, οφείλετε να εγγύψετε σε αυτό το επικίνδυνο φαινόμενο, που το μόνο του όφελος είναι η μελαγχολία και η μοναξιά. Ο μεγαλύτερος εχθρός αυτών των απεχθών φαινομένων που σκοτώνουν το συνέστημα και βυθίζουν τον άνθρωπο στην απόγνωση είναι το χαμόγελο και η καλημέρα στη γειτονιά. Η αλληλεγγύη της γειτονιάς, η άβρα μιας κοινωνικής συνύπαρξης που γεμίζει τις ψυχές μας από αγάπη, φιλία και αλληλεγγύη. Η πρωτοβουλία σας, κύριε Δήμαρχε, αλλά μιλάω και για το Υπουργείο, για την απόψινή εκδήλωση, είναι πολύ σημαντική για εσάς αλλά και για τους κατοίκους σας και όσοι ζείτε και χαίρεστε αυτή την όμορφη πόλη, την Καλλιθέα. Απόψε θα έχετε την ευκαιρία, αγαπητοί μου, οι φίλοι, μιλώ τώρα στους πολίτες που έχουν συγκεντρωθεί απόψε εδώ,
Απόψε λοιπόν θα έχετε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να γνωρίσετε τον αστυνομικό της γειτονιάς σας, τον οποίο χρειάζεστε για την καθημερινή σας προστασία, για την ασφάλειά σας, για την οικογένεια, για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους, για όλους εσάς που συγκεντρωθήκατε εδώ απόψε και θα ήθελα να χειροκροτήσετε εσάς, τον εαυτό σας, γιατί εσείς είστε οι πρωταγωνιστές, όχι εμείς εδώ πάνω. Η ασφάλεια λοιπόν και η προστασία είναι κάτι που χρειαζόμαστε όλοι. Πώς μπορούμε όμως να την έχουμε? Είναι εύκολο ή δύσκολο? Θα μας το απαντήσουν οι ομιλητές απόψε. Το πιο σημαντικό για να επιτευχθεί είναι η κατανόηση, ο σεβασμός και η συνεργασία με αυτούς τους ανθρώπους, με τον αστυνομικό, ο οποίος μπορεί να επικοινωνεί με τους κατοίκους, τη δημοτική αρχή, τη σχολική κοινότητα, τους εμπόρους, τους τοπικούς συλλόγους, τις ενώσεις πολιτών και τους κοινωνικούς φορείς. Καταγράφει τα προβλήματά μας και συνεργάζεται μαζί μας για την επίλυσή τους. Συμπαρίσταται σε θύματα εγκληματικών πράξεων, συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία και ενημερώνει σχετικά την υπηρεσία του. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι βοηθά στους ανθρώπους μας με αναπηρία και απόψε είστε κάποιοι εδώ από αυτούς. Βοηθά ηλικιωμένους ή μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στη χορήγηση βεβαιώσεων, στη συμπλήρωση εντύπων ή σε άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της αστυνομίας. Για το τέλος λοιπόν, πού τον συναντάμε, ποια είναι τα καθήκοντά του, πώς τον ξεχωρίζουμε από τους άλλους αστυνομικούς, πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, σε ποια σημεία περιπολεί, ποιες ώρες, πώς μετακινείται, είναι πεζός ή έχει οχήματα όπως αυτά που είδατε πριν από λίγο στο πίσω μέρος της πλατείας. Σε ποιες περιπτώσεις τον καλό και σε ποιες όχι. Όλα αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα θα μας τα απαντήσουν οι κύριοι απόψε. Το σημαντικό είναι πως θα έχουμε έναν ανοιχτό διάλογο μαζί σας. Αυτός ήταν και ο σκοπός, να συνομιλήσουμε ανοιχτά, να γνωρίζετε και να μιλήσετε με τον αστυνομικό της γειτονιάς σας για να πετύχετε ένα στόχο. Ποιος είναι αυτός? Η ασφάλεια, αλλά και η σωστή επικοινωνία μεταξύ σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα εδώ να καλέσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Κάρναβο, για την ομιλία του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κύριε Δημήτρη Αναγνωστάκη, κύριε Επιτελάρχη της Ελληνικής Αστυνομίας, κύριε Κατριαδάκη, κύριε Γενική Επιθεωρητή της Αστυνομίας Νοτιού Ελλάδος, Αντιστράτηγε, κύριε Κωνσταντίνε Μιχερίνα, κύριε Διευθυντή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, Υποστράτηγε, κύριε Διαμαντόπουλε, ταξίαρχε, κύριε Καρακατσούλη Κωνσταντίνε, κύριε διοικητά, εδώ οικείος άνθρωπος του αστυνομικού μας τμήματος της Καλλιθέας, κυρία καθηγήτρια εγκληματολογίας του Παντιού Πανεπιστημίου, κυρία Ζαραφωνίτου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, πολίτες της Καλλιθέας, φίλες και φίλοι. Η σημερινή εκδήλωση είναι πολύ σημαντική για την Καλλιθέα, γιατί παρουσιάζεται ένας νέος θεσμός για την πόλη μας, από τον οποίο περιμένουμε πολλά. Η Καλλιθέα επιλέχτηκε ως ένας από τους δύο δήμους του Λεκανοπεδίου για να εφαρμοστεί ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς. Για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί η πόλη έχει ως γνωστόν προβλήματα δημόσιας ασφάλειας, για τα οποία φοβόμαστε ότι εντείνονται λόγω και της παρατεταμένης κρίσης. Με τον αστυνομικό της γειτονιάς έχουμε τη βάσιμη ελπίδα ότι θα δούμε βελτίωση στους δρόμους και τις γειτονιές μας, γιατί πίσω από αυτό το νέο θεσμό κρύβεται ένα νέο μοντέλο αστυνόμευσης. Αυτό της ανθρώπινης αστυνόμευσης. Ο αστυνομικός της γειτονιάς είναι δίπλα στους πολίτες με συνεχή επικοινωνία να καταγράφει τα προβλήματα, να κάνει σωστή εκτίμηση και να τα επιλύει. Όμως, πέραν από αυτό, με τον αστυνομικό της γειτονιάς οικοδομείται ένα αίσθημα ασφάλειας, αλλά και μία κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα στην αστυνομία και τους πολίτες. Ο πολίτης έχει πλέον ένα αστυνομικό να συνεργαστεί και να μιλήσει. Έχει ένα κινητό τηλέφωνο να απευθύνεται. Πρόκειται πραγματικά για μία μικρή επανάσταση, για την οποία είναι κάτι το οποίο προσωπικά μιλούσα πριν από αρκετά χρόνια. Το επόμενο βήμα για μας από την πλευρά του Δήμου είναι να λειτουργήσουμε ξανά τη δημοτική αστυνομία, αφού πλέον το θεσμικό πλαίσιο μας το επιτρέπει,
διορθώνοντας έτσι και στην πόλη μας το τεράστιο λάθος της κατάργησής της. Ήδη έχουμε λάβει στο δημοτικό μας συμβούλιο τη σχετική απόφαση επανασύστασής της. Οι δημοτικοί μας αστυνομικοί είναι ήδη κοντά μας. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι εμείς ως Δήμος αγκαλιάσαμε αυτό το θεσμό από την πρώτη στιγμή. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τους αστυνομικούς της γειτονιάς και διοργανώσαμε αυτή την εκδήλωση για να φέρουμε πιο κοντά τους δημότες μας με αυτό το θεσμό. Γιατί πρώτα και πάνω απ' όλα ο θεσμός αυτός είναι για τους πολίτες. Οι ομιλητές στη συνέχεια θα μας παρουσιάσουν, οι εξαιρετικοί ομιλητές θα μας παρουσιάσουν πιο αναλυτικά τον νέο αυτό θεσμό. Κλείνοντας λοιπόν το χαιρετισμό μου, εύχομαι προς τους αστυνομικούς της γειτονιάς που ήδη εδώ και περίπου 1,5-2 μήνες είναι στις επάλξεις, στο καθήκον τους, είναι στις γειτονιές της πόλης μας, από καρδιάς, καλή επιτυχία. Θα παρακαλούσα να έρθει στο βήμα ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Δημήτρης Αναγωνιστάκης. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, στρατηγοί μου, αξιότιμη κυρία Καθηγήτρια, νομίζω ότι για μας, για την πολιτική ηγεσία, αλλά και τη φυσική ηγεσία στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σήμερα είναι κάτι ξεχωριστό. Υπάρχει η παρουσία σας, η μαζική παρουσία σας, που αποδεικνύει ότι η επιλογή μας για να εκκινήσουμε ξανά το θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς σας βρίσκει σύμφωνους και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που τα μηνύματα όχι μόνο από τη δική σας γειτονιά αλλά από όλες τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας είναι εξαιρετικά. Γι' αυτό στο αμέσως επόμενο διάστημα, λιγότερο από 10 μέρες, ο θεσμός διευρύνεται και θα εφαρμοστεί σε άλλους 25 νομούς, στις έδρες των νομών, καθώς και σε άλλες 5 γειτονιές της Αθήνας και 2 σε Θεσσαλονίκη. Αυτό όχι μόνο γιατί ο Υπουργός είχε την πατρότητα της ιδέας, όχι γιατί είναι ένας θεσμός τον οποίον πιστεύουμε πολύ δυνατά, αυτό γιατί η συνεργάτες μας, οι αστυνομικοί της γειτονιάς με τους επικεφαλείς τους είναι το μέσο που θα πετύχουμε το μείζωνα στόχο που είναι η συμφιλίωση της πολιτείας, της ελληνικής αστυνομίας με τους πολίτες. Γνωρίζουμε όλοι ότι καθημερινά τα προβλήματα αυξάνονται. Ο κύριος Δήμαρχος στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην γεννησιουργό αιτία που είναι η πολυεπίπεδη και πολυεδρική κρίση και αυτό μας κάνει να αναζητούμε θεσμούς που θα προλαβαίνουν, δεν θα θεραπεύουν. Ο αστυνομικός της γειτονιάς αυτό ακριβώς κάνει. Αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο, την κοινωνική αποστολή που έχει η ελληνική αστυνομία. Κυρίες και κύριοι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συνολικά η κυβέρνηση θέλει να αποδείξει εμπράκτως ότι μπορούμε να έχουμε ένα άλλο μοντέλο αστυνόμευσης. Ένα μοντέλο που θα στηρίζεται στην συμμετοχή όλων των φορέων και ιδιαίτερα των ίδιων των πολιτών. Μιλάμε δηλαδή για μια συμμετοχική, αντιεγκληματική πολιτική. Είναι προφανές ότι η ελληνική αστυνομία έχει και κατασταλτικό ρόλο. Προφανέστατα. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε είναι και ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο κοινωνικός ρόλος, η κοινωνική αποστολή που έχει η ελληνική αστυνομία και είμαι πεισμένος
ότι μπορεί να την υπηρετήσει πάρα πολύ ευσυνείδητα και πάρα πολύ αποτελεσματικά. Κυρίες και κύριοι, εκτός από τον συγκεκριμένο θεσμό που σήμερα έχουμε την χαρά να βλέπουμε και τους ανθρώπους που τον υπηρετούν, επιτρέψτε μου για ένα λεπτό μόνο να αναφερθώ και σε ακόμα δύο θεσμούς που είναι εξίσου σημαντικοί και υπηρετούν τον ίδιο στόχο. Δηλαδή το να οικοδομήσουμε κάποιες νέες σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτεία, ανάμεσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία και στους πολίτες. Ο θεσμός που παράλληλα εγκαινιάστηκε με τον αστυνομικό της γειτονιάς είναι και οι κινητές αστυνομικές μονάδες. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο κλειστό στο οποίο επιβαίνουν τρεις άνδρες ή γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας, πηγαίνουν πλέον και σε απομακρυσμένες περιοχές, εκεί που δεν έχει τη δυνατότητα η ελληνική αστυνομία να έχει τακτική, δεν μπορούσε να είχε τακτική παρουσία και άρα μια, θα έλεγα, παροχή υπηρεσιών προς αυτούς τους πολίτες. Εδώ και 1,5 μήνα σε 4 νομούς, στην Τρίπολη, στην Ξάνθη, στην Εύβοια και στα Ιωάννινα, αυτός ο θεσμός ήδη λειτουργεί με εξαιρετικά αποτελέσματα. Στο επόμενο διάστημα, όπως είπα και για το θεσμό του αστυνομικού της γειτονιάς, διευρύνεται και αυτός ο θεσμός, έτσι ώστε η ελληνική αστυνομία να είναι όσο μπορεί δίπλα στον πολίτη, για τον πολίτη. Τέλος, και θέλω να το ξέρετε και αυτό, και κλείνω σε ένα λεπτό, κύριε Δήμαρχε, σε ένα λεπτό από τώρα, υπάρχει και η ώρα του πολίτη, των φορέων και των κοινωνικών εταίρων, που λειτουργεί ταυτόχρονα και παράλληλα με την ώρα του ανοιχτού Υπουργείου. Δηλαδή όποιος πολίτης ή όποιος σύλλογος, φορέας, επιστημονική ένωση ήθελε να συναντήσει για γενικότερο ενδιαφέροντος ζητήματα είτε τον αστυνομικό διοικητή είτε ακόμα και κάποια από τα στελέχη του Υπουργείου, έχει πλέον τη δυνατότητα, αφού κλείσει ένα ραντεβού, να κάνει τη συνάντηση μαζί μας και βεβαίως στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να επιχειρήσουμε να λύσουμε το όποιο πρόβλημα εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Θέλω λοιπόν και εγώ να εξάρω την ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για μας του κυρίου Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας, να δεσμευτώ ότι δεν είναι πια πιλωτικός ο θεσμός στο Δήμο της Καλλιθέας, αλλά αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά. Θα είναι μόνοι σας συνεργάτες πλέον αυτοί εδώ οι άνθρωποι και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλες τέτοιες ευκαιρίες να ανταμώσουμε. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Αναγνωστάκη, δεν κουράσατε καθόλου. Ίσα-ίσα μας δώσατε και περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσατε τον κόσμο για πράγματα που δεν ξέρανε και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που δεν είπαμε είναι ότι μπορεί να μην έχετε πολλά μέσα, κύριε Αναγνωστάκη, μιλάω γενικότερα στις υπηρεσίες, αλλά έχετε κάτι που δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ψυχή σε αυτές τις υπηρεσίες και ψυχή έχουν οι αστυνομικοί της γειτονιάς σας, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να τους δώσετε ένα χειροκρότημα. Θα ήθελα να παρακαλέσω την καθηγήτρια εγκληματολογίας, την κυρία Χριστίνα Ζαραφωνίτου, να έρθει κοντά μας και την ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία της. Καλησπέρα και από μένα, αξιότιμη εκπρόσωποι της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κύριε Γενικέ, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Η σημερινή εκδήλωση έχει τον τίτλο «Έλα να γνωρίσεις τον αστυνομικό της γειτονιάς σου». Και αφού συγχαρώ πράγματι το Δήμο Καλλιθέας και το Δήμαρχο κύριο Δημήτρη Κάρναβο και το Υπουργείο για την πρωτοβουλία, θα προσπαθήσω να συμβάλλω κι εγώ σε αυτή τη γνωριμία, επειδή λόγω της ιδιότητάς μου έχω ασχοληθεί επιστημονικά και ερευνητικά με το θέμα που παρουσιάζουμε σήμερα
Και επειδή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μου εμπιστεύτηκε το συντονισμό της Ειδικής Επιτροπής για τη βελτίωση του ρόλου και του έργου του αστυνομικού της γειτονιάς. Στο πλαίσιο των εργασιών της διεπιστημονικής αυτής επιτροπής, στην οποία αξίζει να σας πω ότι συμμετείχαν έγκριτοι συνάδελφοι, εκπρόσωποι από πανεπιστήμια, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από το Υπουργείο και με την εξαιρετική συνδρομή του αρμόδιου αστυνομικού διευθυντή κυρίου Γεωργίου Σκούρα, ο οποίος παρευρίσκεται αυτή τη στιγμή μαζί μας, πραγματοποιήσαμε μία διευρυμένη στο πλαίσιο των περιορισμένων χρονικών δυνατοτήτων μελέτη και καταθέτουμε ένα μεγάλο πόρισμα που ελπίζουμε ότι θα φανεί χρήσιμο στο Υπουργείο και χρήσιμο και στην εφαρμογή του αστυνομικού της γειτονιάς. Και επισκεφθήκαμε για να γίνει μία δουλειά λίγο πιο αντιπροσωπευτική και κοντά στην πραγματικότητα τα δύο αστυνομικά τμήματα της Αττικής, της Αθήνας, όπου εφαρμόζεται πιλωτικά ο αστυνομικός της γειτονιάς από το Μάρτιο του 2015. Με αναμορφωμένο πρόγραμμα σε σχέση με τις προγενέστερες εφαρμογές του. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά και τους αστυνομικούς της γειτονιάς της Καλλιθέας, το διοικητή και τον επόπτη τους, και μπορώ να πω ότι εντυπωσιαστήκαμε από τη θέρμη και την υπευθυνότητα με την οποία επιτελούν το σημαντικό ρόλο τους, όπως άλλωστε και στο αντίστοιχο τμήμα του Χαλανδρίου. Για να επιτύχει ωστόσο η ιδέα και η εφαρμογή του αστυνομικού της γειτονιάς υπάρχει μία βασική προϋπόθεση. Να υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση των πολιτών και συντονισμένη συμμετοχή τους. Για το λόγο αυτό ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ξεκινώντας από το ερώτημα. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει και τι εξυπηρετεί ο αστυνομικός της γειτονιάς και είναι μια ελληνική εφεύρεση? Ο αστυνομικός της γειτονιάς, ο οποίος σε άλλες χώρες εντάσσεται στη λεγόμενη κοινοτική αστυνόμευση ή αστυνομία της εγκύτητας, έχει ιστορία μεγαλύτερη από 40 χρόνια. Μια παρόμοια πολιτική δεν αντανακλά ιδεολογίες για λιγότερο κράτος, αλλά πραγματισμό και εκδημοκρατισμό, και όπως αναφέρεται στη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης ήδη του 1983 για τη συμμετοχή του κοινού στην αντεγκληματική πολιτική, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν υπάρχει η θετική στάση που να τη συνοδεύει και η ενεργός συμμετοχή του κοινού. Παρά τις διαφοροποιήσεις εφαρμογής από χώρα σε χώρα, υπάρχει κάτι κοινό. Και αυτό είναι η αμεσότητα με την οποία αντιμετωπίζει τα προβλήματα των πολιτών, η σχέση εμπιστοσύνης που εγκαθιδρύεται μεταξύ τους και η συνεργασία στο πλαίσιο επίλυσης των προβλημάτων τους, στο επίπεδο της καθημερινότητας και της γειτονιάς. Τα παραπάνω αποτελούν βασικά προαπαιτούμενα μιας συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής, δηλαδή μιας πολιτικής που αξιοποιεί όλα τα μέλη μιας τοπικής κοινωνίας προς την κατεύθυνση της πρόληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων τους που σχετίζονται με την εγκληματικότητα, αλλά και άλλα προβλήματα της καθημερινότητας που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους. Χωρίς πρόθεση όξυνσης και επέκτασης των συγκρούσεων και διαφωνιών που υπάρχουν σε κάθε κοινωνία. Χωρίς διάθεση στιγματισμού και περιθωριοποίησης των συμπολιτών τους. Αλλά αντίθετα, με διαθεσιμότητα συμφιλιωτικών λύσεων προβλημάτων που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων, οι πολίτες μπορούν να βρουν ένα σύμμαχο στην πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο αστυνομικός της γειτονιάς μας συστήνεται. Μας συστήνεται με ονοματεπώνυμο, με στοιχεία άμεσης επικοινωνίας μαζί του, εφόσον διαθέτει για το λόγο αυτό σταθερά και κινητά τηλέφωνα, ειδικό γραφείο στο χώρο του αστυνομικού τμήματος στο οποίο εντάσσεται, ενημερωτικά φυλάδια και ιστοσελίδα. Αυτή η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με την αστυνομία ανά πάσα ώρα δίνει την αίσθηση της ασφάλειας στους πολίτες και χτίζει δημοκρατικές σχέσεις εμπιστοσύνης με το θεσμό αυτό. Γιατί αλήθεια, πότε νιώθει κάποιος ασφαλής? Ασφαλής νιώθει κάποιος όταν ξέρει ότι μπορεί να λάβει μέτρα πρόληψης και αποφυγής διαφόρων εγκληματικών απειλών. Όταν ξέρει ότι κάποιος μπορεί να τον συμβουλεύσει και να τον ενημερώσει υπεύθυνα για το ποια μέτρα είναι κατάλληλα για να τον προστατεύσουν από τις απειλές αυτές. Όταν ξέρει ότι η πολιτεία δια των αρμοδίων οργάνων της κάνει ό,τι μπορεί για να απομακρύνει ή και να εξαφανίσει αυτές τις απειλές κατά της ασφάλειάς του. Αλλά
και όταν ξέρει ότι ακόμα κι αν κάτι συμβεί, θα υπάρχει κάποιος που θα προστρέξει άμεσα και θα τον συνδράμει ώστε να αντιμετωπίσει τις δυσάρεστες συνέπειες από τη θυματοποίησή του. Όλα τα παραπάνω θα τον κάνουν να νιώθει περισσότερο ασφαλής αν ξέρει και πιστεύει ότι αφορούν όχι μόνο τον ίδιο αλλά και τους δικούς του ανθρώπους, κυρίως όταν αυτοί είναι μόνοι και ευάλωτοι. Τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο τους ή οι ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους. Το ιδανικό αυτό σχήμα της ασφάλειας είναι σαφές ότι δεν μπορεί να το επιτύχει σε απόλυτο βαθμό ούτε ένας άνθρωπος, ούτε ένα σώμα όπως η αστυνομία, όσο ειδικευμένο κι αν είναι. Για το λόγο αυτό και χρειάζονται συνέργειες και συνεργασίες με τους ίδιους τους πολίτες αλλά και με οργανωμένους κοινωνικούς φορείς. Τέτοιοι φορείς είναι πρώτα απ' όλα η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος μέσα από κατάλληλες υπηρεσίες διασύνδεσης και συνεργασίας με τον αστυνομικό της γειτονιάς για την επίλυση πολλών προβλημάτων στην πόλη που αφορούν από ενοχλητικούς θορύβους, έλλειψη φωτισμού και καθαριότητας αλλά ακόμα και έλλειψη φύλαξης και προστασίας από βανδαλισμούς και καταστροφές δημόσιων χώρων ή και χώρων πρασίνου. Τέτοιοι φορείς με τους οποίους ο αστυνομικός της γειτονιάς μπορεί και πρέπει να συνεργαστεί είναι επίσης σύλλογοι και υπηρεσίες σχετικές με τη χρήση ναρκωτικών, τη μετανάστευση, την ανεργία, την έλλειψη στέγης και μια σειρά κοινωνικά προβλήματα που εντείνονται την παρούσα χρονική συγκυρία λόγω οικονομικής κρίσης. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μια σειρά ακόμα φορείς και υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες όταν συνεργαστούν μεταξύ τους και με την αστυνομία στην κατεύθυνση πρόληψης και αντιμετώπισης της μικρομεσαίας εγκληματικότητας. Δηλαδή, ο αστυνομικός της γειτονιάς δεν λειτουργεί αυτοτελώς, δεν λειτουργεί σαν αστυνομικός. Φυσικά και λειτουργεί σαν αστυνομικός και παρεμβαίνει όταν και όποτε χρειαστεί σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα στο οποίο εντάσσεται, αλλά και την άμεση δράση. Τότε, σε τι διαφέρει από τους υπόλοιπους αστυνομικούς? Διαφέρει στο ότι για όσο διάστημα έχει αναλάβει τα καθήκοντά του, δίνει προτεραιότητα στην ανάδειξη και πρόληψη των ιδιαίτερων προβλημάτων της γειτονιάς, ακούει και καταγράφει τα προβλήματα των κατοίκων της όπως οι ίδιοι του τα εκθέτουν, αφού τα διερευνήσει προσπαθεί να τα επιλύσει μέσα από τη συνεργασία των κατάλληλων φορέων. Διαφέρει άρα στο ότι παίρνει ο ίδιος την πρωτοβουλία να πλησιάσει τους πολίτες και να τους ρωτήσει για τα προβλήματά τους, αλλά και την πρωτοβουλία να ενημερώσει τόσο ατομικά όσο και συλλογικά για τα εγκληματικά προβλήματα που τους απειλούν και τι πρέπει να κάνουν για να προφυλαχθούν. Ιδιαίτερα σημαντική είναι στο πλαίσιο αυτό η ενημέρωση που γίνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για την πρόληψη της διαδικτυακής εγκληματικότητας, της χρήσης ναρκωτικών, της ενδοσχολικής βίας και άλλα. Και αυτή η δράση συνδέεται με τη συνεργασία συλλόγων, καθηγητών, γονέων. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρω τη θετική εικόνα που μας μετέφεραν οι ίδιοι αστυνομικοί της γειτονιάς από επισκέψεις τους σε σχολεία της περιοχής και την αμεσότητα της επικοινωνίας τους με παιδιά και δασκάλους αντίστοιχα. Αντίστοιχα θετική εικόνα απορρέει από την επαφή τους με ηλικιωμένους αλλά και καταστηματάρχες της περιοχής και αυτό αντανακλά το γενικότερο πνεύμα που διαπνέει τη μορφή αυτή της συμμετοχικής αντιγκληματικής πολιτικής. Με σεβασμό στην ατομικότητα αλλά και δέσμευση στην υλοποίηση αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και ασφάλειας, αποτελεί συλλογική ευθύνη η ορθή εφαρμογή της μορφής αυτής της αστυνόμευσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθούν οι βασικές προϋποθέσεις της ενεργού συμμετοχής των πολιτών σε παρόμοιες εγκληματοπροληπτικές πολιτικές, όπως η καταρχήν θετική στάση απέναντι στη φιλοσοφία του συμμετοχικού μοντέλου, η σωστή ενημέρωση για το συνολικό εγκληματικό φαινόμενο, η ψύχρεμη αντιμετώπιση του φαινομένου με την αποφυγή των ηθικών πανικών, η ανεξαρτησία των πρωτοβουλειών από πολιτικές, οικονομικές ή κάθε είδους άλλες σκοπιμότητες, ο σωστός συντονισμός των συμμετοχικών δράσεων και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων τους και βέβαια ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έτσι, κάθε υπεύθυνος πολίτης αυτής της χώρας θα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος της διασφάλισης της ποιότητας ζωής του, ώστε να νιώθει ασφαλής παραμένοντας ελεύθερος και να νιώθει ελεύθερος επειδή θα είναι ασφαλής.
Εύχομαι και εγώ και εκ μέρους όλης της Επιτροπής, την οποία ευχαριστώ και από αυτό το βήμα για την άριστη συνεργασία, καθώς και τον Υπουργό δια του εκπροσώπου του κυρίου Γενικού, καλή επιτυχία στην εφαρμογή αυτού του μέτρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι παρευρίσκεται και ο προϊστάμενος του κλάδου τάξης του Αρχηγείου της Ελλάς, ο κύριος Βραγατάκης Χρήστος, και θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα για αυτόν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον επιτελάρχη του Αρχηγείου της Αστυνομίας, τον αντιστράτηγο, τον κύριο Εμμανουήλ Κατριαδάκη, με συγχωρείτε, και θα ήθελα να σας πω ότι σε 10 λεπτά περίπου από τώρα ο διοικητής σας έχει ετοιμάσει μία έκπληξη. Μη φύγετε, διότι θα είναι αρκετά σημαντικό αυτό που θα κάνει. Θα σας το πει ο ίδιος. Έλατε, παρακαλώ. Τάσο. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Γενικέ, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρία Καθηγήτρια, κύριοι συνάδελφοί μου, κυρίες και κύριοι Δημότες της Καλλιθέας. Εκ μέρους της φυσικής ηγεσίας του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Καλλιθέας που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιαστούν οι αστυνομικοί της γειτονιάς σε εσάς. Πεποίθησή μας είναι ότι η αστυνομία πρέπει να επιστρέψει επιτέλους εκεί που ανήκει, στους πολλούς και όχι στους λίγους. Είναι υποχρέωσή μας. Όπως επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, οι προσδοκίες για την εφαρμογή του θεσμού είναι μεγάλες από την ελληνική πολιτεία και θα δώσει το έναυσμα για να επεκταθεί σύντομα, όπως είπε, σε όλη τη χώρα. Ακούσαμε επίσης από την καθηγήτρια την κυρία Ζαραφωνίτου ενδιαφέροντα στοιχεία για την ανάπτυξη του θεσμού, ο οποίος ξεκίνησε να εφαρμόζεται ως πιλωτικό πρόγραμμα όχι τυχαία στο Δήμο σας και στο Χαλάτρι, ως επιλεγμένη τόπη με αυξημένη κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα και ως εκ τούτου με αυξημένες απαιτήσεις ποιοτικής αστυνόμευσης. Οι αστυνομικοί που σας παρουσιάζονται και στελεχώνουν τον νέο θεσμό αποτελούν επιλεγμένα στελέχη με κατάλληλα προσόντα και εκπαίδευση. Θα ασχοληθούν αποκλειστικά και σε βάθος χρόνου στο Δήμο Καλλιθέας, προκειμένου να αποκτήσουν ουσιαστική γνώση των προβλημάτων κάθε γειτονιάς και να μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους κατοίκους. Προσδοκία μας είναι η μέθοδη δράση των αστυνομικών της γειτονιάς να επιφέρουν αμεσότερα και καλύτερα αποτελέσματα από εκείνες που προϋπήρχαν και στήριζαν στην απρόσωπη παρουσία της αστυνομίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της αποστολής τους, οι αστυνομικοί της γειτονιάς θα έρχονται σε επαφή και σε προσωπική γνωριμία με κατοίκους, επαγγελματίες και τοπικούς φορείς της περιοχής, αποτελώντας την καθημερινή επώνυμη, το τονίζουμε, παρουσία της αστυνομίας στη γειτονιά. Βασική τους προτεραιότητα και αποστολή αποτελεί η εξυπηρέτηση των κατοίκων της γειτονιάς σχετικά με αιτήματα, παράπονα, καταγγελίες ή αδικήματα, ενημερώνοντάς τους παράλληλα για την εξέλιξη και την πορεία των θεμάτων τους. Με τους κατοίκους του Δήμου και τους φορείς που προανέφερα, ο αστυνομικός της γειτονιάς δύναται να οργανώνει συναντήσεις, να αναζητά από κοινού λύσεις στα προβλήματα που συνδέονται με την παραβατικότητα και ό,τι προβλήματα απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής. Γενικά θα επιδιώξει τη διείσβηση και την ενσωμάτωσή του στην τοπική κοινωνία μέσα από τη δραστηριότητά του για την ειλικρινή διάθεση να εξασφαλίσει συνθήκες ασφάλειας σε κάθε γειτονιά. Ολοκληρώνοντας το σύντομο χαιρετισμό μου, καλούμε τους πολίτες να μας αντιμετωπίσουν ως φίλους, να βλέπουν σε εμάς τους προστάτες τους. Ξεχάστε τι ίσχυε για την αστυνομία. Η αστυνομία δεν είναι απρόσωπη πλέον. Οι αστυνομικοί είναι κοντά σας. Είναι ό,τι και εσείς, άνθρωποι της καθημερινής εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα παρακαλέσω τον διοικητή της Καλλιθέας, τον κύριο Νικόλαο Γιαννόπουλο, να έρθει κοντά μας. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Επιτελάρχα, κύριε Επιθεωρητά, κύριε Κλαδάρχα, κύριε Γενική Αστυνομική Διευθυντά Αττικής, κύριε Ταξίαρχε της Διεύθυνσής μας, κυρίες, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί αξιωματικοί και πολίτες της Καλλιθέας. Το αστυνομικό τμήμα εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Δήμο Καλλιθέας για τη συμβολή του στην οργάνωση αυτής της εκδήλωσης, η οποία επιδιώκει να γνωρίσει τους πολίτες, τον αστυνομικό της γειτονιάς, τον νέο θεσμό της ελληνικής αστυνομίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας και να εκφράσω την ελπίδα ότι με τις κοινές μας ενέργειες αυτή η συνάντηση θα αποτελέσει την αφετηρία για τη νέα σχέση η οποία όλοι επιδιώκουμε ανάμεσα στην αστυνομία και τον πολίτη. Η αστυνομία αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της σύγχρονης κοινωνίας. Είναι γι' αυτό ένας από τους πιο ευαίσθητους δέκτες αλλά και μεγάλους γνώστες των κοινωνικών προβλημάτων της σύγχρονης εποχής. Σύμφωνα προς το Σύνταγμα και τους νόμους, ο ρόλος της είναι σε συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και όλους τους πολίτες να συμβάλλει στην εσδραίωση του αισθήματος δημόσιας ασφάλειας. Συνεκτικός δεσμός για αυτή τη σχέση είναι ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς. Στο πνεύμα όπως και στην πρακτική δράση αυτού του θεσμού επιδιώκουμε να εκφραστεί η αμφίδρομη αυτή σχέση ανάμεσα στους πολίτες και στις αστυνομικές αρχές, οικοδομώντας μια αμοιβαία εμπιστοσύνη η οποία είναι αναγκαία προϋπόθεση για την από κοινού αντιμετώπιση των μεγάλων και σύνθετων προκλήσεων της εποχής μας. Για το αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας είναι ιδιαίτερη τιμή το γεγονός ότι η περιοχή μας επιλέχθηκε από την ηγεσία του σώματος για την πιλωτική εφαρμογή του θεσμού. Αυτό, μαζί με τις δικές σας προσδοκίες, αυξάνει και τη δική μας ευθύνη. Αλλά η ανταπόκριση και η δίψα των πολιτών και των φορέων τους, σε συνδυασμό με την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια του Δήμου Καλλιθέας στους δύο πρώτους μήνες εφαρμογής του θεσμού, είναι παράμετροι οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι βάσεις της επιτυχίας έχουν ήδη τεθεί. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω θερμά τους απλούς πολίτες της Καλλιθέας, να τους συγχαρώ για τον τρόπο που ανταποκρίνονται και αντιλαμβάνονται τα αυτονόητα, αφού θεωρούν τον αστυνομικό λειτουργό της δημοκρατίας, τον εμπιστεύονται στις δυσκολίες της ζωής του και του ανοίγουν με καρδιότητα την πόρτα του σπιτιού τους. Σας ενημερώνω υπεύθυνα για τα αριθμητικά στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τη σημασία και την επίδραση του θεσμού στην τοπική κοινωνία. Έτσι, κατά τη διάρκεια των 2 μηνών, ο αστυνομικός της γειτονιάς χειρίστηκε συνολικά 2.635 περιπτώσεις. Άξιες ιδιαίτερες μνήμας είναι οι εξής: 617 επισκέψεις σε οικίες ατόμων που χρήζουν βοηθείας, 419 επισκέψεις σε οικίες πολιτών γενικά, 1.039 επισκέψεις σε επιχειρήσεις και καταστήματα, 149 επισκέψεις σε σχολεία και συλλόγους, 20 υποθέσεις σε συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου, 15 επισκέψεις σε θύματα εγκληματικών ενεργειών. Και δεν θα πλατιάσω με τους αριθμούς, θα σας εξηγήσω πώς λειτουργεί ο συγκεκριμένος θεσμός. Ο αστυνομικός περιπολεί πεζός ή εποχούμενος σε 6 τομείς στην περιοχή της Καλλιθέας. Και αυτό που είπε και η αγαπητή δημοσιογράφος πριν από λίγο είναι να μην αποχωρήσετε. Θα σας περιμένουν οι αστυνομικοί. Μπορείτε να απευθυνθείτε για να ενημερωθείτε σε ποιο τομέα βρίσκεται η κατοικία ή η επαγγελματική δραστηριότητά σας. Μπορείτε να τους εκθέσετε τα προβλήματα ασφαλείας που θεωρείτε εσείς ότι υπάρχουν, όπως και την κατάσταση αστυνόμευσης στην περιοχή σας. Σε εύλογο χρονικό διάστημα, η υπηρεσία μας θα συγκεντρώσει και τις δικές σας προτάσεις και παρατηρήσεις
και αφού χαρτογραφήσει το είδος των εγκληματικών πράξεων ανά τομέα, θα προβεί σε σχεδιασμό δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τους. Ήδη από την ημέρα εφαρμογής του θεσμού παρατηρείται γενικά στην Καλλιθέα μείωση των εγκληματικών ενεργειών, γεγονός που αποδεικνύει τη συμμετοχή του αστυνομικού της γειτονιάς στην προληπτική δράση της ελληνικής αστυνομίας. Αυτή ακριβώς τη διάσταση της αποστολής μας θέλουμε να υποστηρίξουμε με τη δική σας συμβολή. Επιτρέψτε μου, ολοκληρώνοντας, να απευθύνω μια ανέκκληση. Από αφορμή τα γεγονότα που έχουν αναστατώσει την κοινή γνώμη τον τελευταίο καιρό, θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω ότι κύρια προϋπόθεση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας είναι ο τερματισμός της σιωπής και του φόβου απέναντί της. Ό,τι συμβαίνει δίπλα μας μπορεί να συμβεί και σε εμάς τους ίδιους. Περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, σχολικού εκφοβισμού, κακοποίησης γυναικών και παιδιών και άλλες αποκλίνουσες συμπεριφορές, ο αστυνομικός της γειτονιάς έχει τη δυνατότητα να τις χειριστεί με εχεμήθεια και επαγγελματισμό, ενεργοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες. Γι' αυτό μην διστάσετε να βοηθήσετε με την αναφορά σας έναν συνάνθρωπό σας και αν θέλετε να διατηρήσετε και την ανωνυμία σας. Σας διαβεβαιώ ότι η αστυνομία είναι παρούσα και με το μέρος του πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Μείνετε, ακούγομαι. Εντάξει, είμαστε εδώ. Κύριε Διοικητά, μείνετε να κάνουμε όχι συνέντευξη που θα κάνουμε το πρωί το Σάββατο με τον κύριο Αυτά. Δεν είμαι καλός αλλά θα κάνουμε έναν απλό διάλογο, θα σας πω. Μάλιστα. Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, επειδή έχουμε τελειώσει με τις ομιλίες, θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί τώρα. Έρχεται μια κυρία και μου λέει: Μάγδα, πού θα τον βρω αυτόν τον αστυνομικό? Να απαντήσουμε λοιπόν στα απλά ερωτήματα των πολιτών, Βεβαίως. Που είναι το πιο σημαντικό. Ήδη έχουμε κάνει μια προεργασία, όπως σας εξήγησα. Σε πρώτη φάση, μια και είμαστε εδώ όλοι μαζεμένοι, οι αστυνομικοί γειτονιά σας περιμένουν σε κάποιο σημείο προς την έξοδο. Θα καθίσουν λοιπόν πίσω από τους πολίτες, στο τέλος λοιπόν στους φοίνικες. Έχουμε τυπώσει ειδικούς πλαστικοποιημένους χάρτες με την γειτονιά σας και με τις οδούς και με λοιπά. Με τις οδούς αριθμητικά. Αυτό που κρατάτε μισό λεπτό, γιατί βοηθήστε με. Λοιπόν, για να τα δείξουμε ένα-ένα λοιπόν. Ναι. Αυτός λοιπόν είναι ένας χάρτης που αποτυπώνει μια περιοχή. Μια γειτονιά, τομέας για την αστυνομία, λοιπόν. Γειτονιά για τον πολίτη. Σε αυτή τη γειτονιά, ας πούμε, υπάρχει ένας αστυνομικός από τα παιδιά που είναι εδώ. Δύο αστυνομικοί. Και περιπολούν είτε πεζοί είτε εποχούμενοι. Mm-hmm. Διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, μας βοήθησε η κυρία Ζαραφωνίτου, μας τα είπε προηγουμένως. Υπάρχει όλος ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Και μπορούν να το βρουν ανά πάση στιγμή και στο γραφείο. Τα ρωτάμε αυτά τώρα γιατί είναι και κάποιοι που πριν από λίγο και δεν άκουσαν όλες τις ομιλίες. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Αν δεν θυμάται. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε εδώ, κύριε Διοικητά. Τις οδούς, μπορεί να πει κάποια κυρία παραδείγματος χάρη ή κάποιος κύριος, μένω στην Αγία Ελεούσης. Από 1 έως 53 και από 2 έως 54. Είναι στον έψιλον τομέα για μας. Όπου αντιστοιχεί με τον συγκεκριμένο αστυνομικό. Με τον συγκεκριμένο αστυνομικό. Πιστεύω η κυρία Ζαραφωνίτου έδωσε απόλυτα το πλάνο πώς λειτουργεί ο αστυνομικός της γειτονιάς και πότε πρέπει να απευθύνεται. Παράλληλα με αυτό, θα γίνει και μια διανομή φυλαδίων, προκειμένου να σας βοηθήσει σε ορισμένα θέματα της καθημερινότητάς σας. Το έχουμε αυτό το φυλάδιο εδώ. Έχει κάποιος το φυλάδιο? Το έχουμε κάτω. Ωραία, το έχουμε κάτω, δεν πειράζει. Έτσι. Να πάμε θα γίνει διανομή φυλαδίων. Πώς τον ξεχωρίζει αυτό τον αστυνομικό από τους άλλους? Ο αστυνομικός της γειτονιάς φέρει κονκάρδα. Είναι αυτό που έχει εδώ αριστερά και κάτω, μάλιστα. Και το γράφει μάλιστα πάνω, αστυνομικός της γειτονιάς. Ωραίο. Βεβαίως. Και μπορεί να τον βρει και στο τμήμα και στον δρόμο. Γιατί ο αστυνομικός της γειτονιάς στα πλαίσια της προληπτικής δραστηριότητας έχει διπλό ρόλο, όπως είπαμε. Mm-hmm. Και εμπεδώνει το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών. Τον βλέπει να περιπολεί είτε πεζός είτε εποχούμενος. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και κοντά του για κάποια, να προσφέρει κάποιο κοινωνικό έργο. Και επικοινωνώ μαζί του, κύριε Διοικητά, είτε στο τηλεφωνικό κέντρο του αστυνομικού τμήματος, είτε μέσω του τηλεφώνου, του προσωπικού του τηλεφώνου που θα δώσουν τώρα σε λίγο καρτούλες στον καθένα κάρτα ξεχωριστά. Και αναφέρονται και τα δύο τηλέφωνα. Mm-hmm. Και το σταθερό τηλέφωνο και το κινητό ενός εκάστου. Κάθε αστυνομικός έχει διαφορετική κάρτα. Mm-hmm.
Σε ποια σημεία περίπου είναι συγκεκριμένα τα σημεία ή θα απλωθείτε σε όλη την πόλη? Έχετε καλύψει λοιπόν όλη την πόλη? Με τους τομείς που έχουμε έχει καλυφθεί απόλυτα η πόλη. Και το τελευταίο καιρό, μια και είναι 2 μήνες σε λειτουργία, έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στα σχολικά συγκροτήματα. Πολύ σωστό. Και ιδιαίτερα στα δημοτικά και στην διαγωγία που είναι μικρότερα τα παιδάκια. Όχι ότι έχουμε σε δευτερεύουσα μοίρα τα γυμνάσια και τα λύκεια. Εκκλησία, τοπικούς φορείς, συλλόγους. Οι αριθμοί που σας είπα προηγουμένως δεν είναι τυχαίο που τους ανέφερα. Μας έχουν ανοίξει 617 συν 419, 1000 σπίτια περίπου την πόρτα τους και έχουμε μπει μέσα. Μπράβο σας. Σε 2 μήνες. Οπότε κατανοείτε τι θα γίνει αν επεκταθεί. Κύριε Τικητά, τι ώρες θα γίνονται οι περιπολίες? Οι ώρες είναι πρωί-απόγευμα και εξαρτώνται πάντοτε από την εποχή. Μπορεί το καλοκαίρι να το μεταβάλουμε λίγο και να το πηγαίνουμε λίγο πιο αργά. Συνήθως είναι 8 με 2 για να μπορούμε να προλαβαίνουμε το άνοιγμα και το κλείσιμο των σχολείων. Έχει διπλό σκοπό αυτό. Να υπάρχει αστυνομικός. Είναι ένα αίτημα και του κυρίου Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Το είχε πει και όλες, εδώ και καιρό, πριν δημιουργηθεί ο θεσμός της γειτονιάς. Η εμφανής παρουσία του αστυνομικού εμπεδώνει το αίσθημα ασφαλείας και του παιδιού και του καθηγητή και του δασκάλου και του γονού. Και πόσο μάλλον αν τον ξέρει και με το μικρό του όνομα, είναι οικείος του, έχει τον αριθμό τηλεφώνου του, μπορεί να τον ειδοποιήσει για οτιδήποτε. Τώρα, πίσω παρατήρησα πριν ότι έχετε κάποια μηχανοκίνητα. Έτσι, είναι το σκούτερ του αστυνομικού της γειτονιάς. Είναι χαρακτηριστικό της εξάρτησής του και με αυτό το σκούτερ θα κινείται. Και δεν πεζός, είναι σκούτερ, αλλά και με τα σκούτερ, κύριε Διοικητά. Βεβαίως, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Και κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε, σας διάκοψα. Ό,τι θέλετε εσείς να με ρωτήσετε, σας απαντήσω. Και για το τέλος, με ρώτησε και μια κυρία, μου λέει πότε δεν τον καλώ. Σε ποιες περιπτώσεις δεν τον καλούμε? Είναι κάποιες περιπτώσεις που υπάρχει ειδικό φυλάδιο που θα κάνουμε τη διανομή και για αυτό το λόγο. Υπάρχουν περιπτώσεις μέσα που αναφέρονται ρητά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ έχω καλυφθεί. Δεν ξέρω αν κάποιος πολίτης θέλει να ρωτήσει καλύψει κάτι. Βεβαίως. Νομίζω θέλει κάποιος πολίτης να ρωτήσει κάτι. Απορία έχετε, άμα διαβάσετε τα φυλάδια μας, θα καλυφθείτε απόλυτα. Συμφωνώ. Κανείς. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και. Ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα βίντεο που έχει πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον να το δείτε και θα τα πούμε και σε λίγο. Δυστυχώς, έτσι είναι η ζωή. Κάποια στιγμή χρειάζονται και αυτοί και το έργο τους είναι πολύ σπουδαίο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Κάρναβο, τον Δήμαρχο της Καλλιθέας. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα κάνετε για τους δημότες σας. Τους βλέπω απόψε με ένα πλατή χαμόγελο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους όσους είσαστε εδώ από την ελληνική αστυνομία. Ήταν μεγάλη μας τιμή, γιατί ξέρουμε ότι ο χρόνος σας είναι ελάχιστος. Η συμβολή σας όμως πολύ σπουδαία. Ευχαριστούμε πολύ. Και
Και ένα πιο δυνατό χειροκρότημα για όλα αυτά τα παιδιά που σε λίγο φύγαν από εδώ, ήρθαν κάτω να σας συναντήσουν, να σας δώσουν τις κάρτες τους. Ένα γερό χειροκρότημα για τα παιδιά των αστυνομικών της γειτονιάς του Δήμου Καλλιθέας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και προσωπικά πάρα πολύ. Thank you.